Ο Αλέξης ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ εξαπατούν τον ελληνικό λαό, τον κοροϊδεύουν και τον εμπέζουν. Είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα πουληθεί το λιμάνι του Πειραιά και αυτήν την ώρα κατατίθεται προσφορές για το ξεπούλημα του λιμανιού. Το ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά ισοδυναμεί με εθνικό έγκλημα και κυριολεκτό εθνικό έγκλημα. Ίσως να είναι το μεγαλύτερο εθνικό έγκλημα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Όταν ξεπουλάς το λιμάνι του Πειραιά, ξεπουλάς την Ελλάδα. Γιατί το λιμάνι του Πειραιά όχι μόνο είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά είναι και η πύλη της εισόδου και εξόδου από τη χώρα μας. Είναι η μεγάλη πόρτα της Ελλάδας, η πόρτα προς τον έξω κόσμο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πάνε να το ξεπουλήσουν. Όσοι επιχειρήσουν το ξεπούλημα αυτό, δεν θα έχουν μόνο πολιτικές ευθύνες, αλλά και ποινικές ευθύνες. Εμείς καλούμε να γίνει τώρα δημοψήφισμα σε όλη την ευρύτερη ζώνη του Πειραιά και οι πολίτες να πουν τη γνώμη τους αν θέλουν να πωληθεί το λιμάνι του Πειραιά ή όχι. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κινείται ερήμην των πολιτών και εναντίον τους.